Λοιπόν, πλάκα μου κάνει. Επειδή είμαστε στο κινηματογράφο, πάμε να δούμε λίγο και ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με πρωταγωνιστές οι οποίοι φύγαν από τη ζωή πριν να ολοκληρωθεί η ταινία. Τις προάλλες έβλεπα στο TV Μακεδονία ένα αφιέρωμα στον James Dean. Ναι. Αυτός έφυγε νωρίς. Έκανε όμως τρεις ταινίες, μεγάλες επιτυχίες. Και έμεινε πράγματι το όνομά του θρυλικό. Δεν ξέρω αν τον έχουμε στο βίντεο, αλλά επειδή το έβλεπα τώρα ένα πρωί στο Μακεδονία. Και έλεγε λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, ότι τη μία ταινία από αυτές τις τρεις, μάλλον δεν την ολοκλήρωσε. Δεν την ολοκλήρωσε. Τον Γίγαντα. Το Γίγαντα. Και πώς βγήκε αυτή η ταινία. Στίβες. Δεν την έχω δει και δεν έχω ιδέα. Με εντυπωσίασε η ζωή του, πώς το πάλευε, τι πώς ήταν, πώς τον βούτυξαν από την εταιρεία του και άρχισαν να ασχολούνται μαζί του. Για έναν φωτογράφο που τον είχε από κοντά και. Που έχει βγει και ταινία γι' αυτό που λέγεται Life. Δεν το ξέρω, δεν την έχω δει. Και μου έκανε εντύπωση. Και λέω, κοίτα να δεις. 2,5 ταινίες έκανε. Ναι. Ακόμα υπάρχει γύρω μας ο James Dean. Ποιος ξέρει τι θα γινόταν αν δεν είχε φύγει τόσο πρόωρα. Πάντως έκανε μία ταινία και μετά γύρισε άλλη μία. Και την ώρα που γύριζε την τρίτη, το Γίγαντα με την Elizabeth Taylor και τον Rock Hudson, του Stevens, σκοτώθηκε. Ναι. Κάποιες σκηνές τις γυρίσανε πλάτη. Τον 21ο αιώνα θα τον είχαν αντικαταστήσει με ψηφιακή τεχνολογία. Θα ήταν λίγο πιο απλά τα πράγματα. Κόψανε λίγο τις σκηνές, τις προσαρμόσανε και με πλάτη βγήκε και ο Γίγαντας. Τις δύο από αυτές, όχι μόνο δεν τις είδε, αλλά ήταν και υποψήφιος για Όσκαρ δύο διαφορετικές χρονιές. Μετά θάνατον. Ήταν τόσο καλός ηθοποιός. Γιατί και στις τρεις ταινίες ήταν καλός. Σύμβολα ότι ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, δεν τους αναγνωρίζεται και πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, σε έχω ξαναρωτήσει, η Μέριλιν Μονρό ήταν καλή ηθοποιός. Δηλαδή, σου φέρω άλλο ένα παράδειγμα. Κατά καιρούς έχω ρωτήσει για αυτή. Ναι. Πες μου. Κατά περίπτωση ήταν καλή. Αλλά ο James Dean σε αυτές τις τρεις ταινίες που έκανε ήταν εξαιρετικός. Παρά μόνο η δική μου αμφισβήτηση είναι στην τελευταία ταινία για αυτή που μιλάγαμε, τον Γίγαντα. Mm. Έπαιξε και τον γερασμένο εαυτό του. Εκεί λίγο έχανε στη συνειδητοποίηση της ηλικίας. Αλλά ήταν και μικρό παιδί. Ήταν πολύ νέο. Πολύ νέο παιδί. Παρ' όλα αυτά προσπάθησε να το κάνει. Έχει ξαναγίνει κάποιος να είναι υποψήφιος και μάλιστα να πάρει Όσκαρ με ταινία μετά θάνατο. Είναι ο Heath Ledger για το σκοτεινό υπότιτλο. Πήγα να το πω, ναι. Ναι, δεν θυμάμαι, δεν νομίζω να είδε την ταινία ούτε εκείνος. Η ταινία μονταρίστηκε μετά, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που πέθαναν, αλλά είδαν την ταινία, αλλά δεν πρόλαβαν να πάρουν το Όσκαρ όπως ο Peter Finch στο δίκτυο. Και υπάρχουν επίσης ηθοποιοί που έχουν κάνει, γενικά κάνανε πάρα πολλές ταινίες. Ο Robin Williams είναι ένα παράδειγμα, που όταν πέθανε άρχισε να βγαίνουν ταινίες και μάλιστα χρόνια μετά. Δηλαδή, ακόμα και πέρσι, νομίζω βγήκε μια ταινία πάλι με τον Ρόμπιν Ουίλιαμς. Ο Φίλιπ Σίμου Χόφμαν είναι ένας από αυτούς. Υπάρχουν και Έλληνες ηθοποιοί. Πολύ πρόσφατα ο Στάθης Ψάλτης. Βέβαια. Ο οποίος έπαιξε στον καινούριο Καζαντζάκι του Σμαραγδί, του Γιάννη Σμαραγδί. Και να δούμε μετά, αμέσως μετά από αυτό το θέμα, μην μιλήσουμε άλλο γιατί μας κυνηγάνε και οι διαφημίσεις. Ναι. Να δούμε το θέμα αυτό και αμέσως μετά να δούμε το τρέιλερ, το πρώτο τρέιλερ που έχει βγει. Βέβαια. Και κυκλοφορεί. Γιατί πραγματικά αυτό και αν έχει αξία να το δούμε. Πάμε τώρα να δούμε το θέμα μας. Τον περασμένο Ιανουάριο ολοκληρώθηκαν στη Νότια Γαλλία τα γυρίσματα της ταινίας του Γιάννη Σμαραγδί για τη ζωή του Νίκου Καζαντζάκη. Το φιλμ προορίζεται να βγει στις αίθουσες μέσα στο 2017 και σε αυτό παίρνει μέρος ανάμεσα σε άλλους και ο Στάθης Ψάλτης, στο ρόλο ενός μοναχού που συναντά τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο που υποδίεται το μεγάλο λογοτέχνη. Ο Ψάλτης έχασε τη μάχη με τον καρκίνο στις 21 του Απρίλη. Στην ταινία El Greco του Γιάννη Σμαραγδί έπαιξε ένας ακόμη σπουδαίος κωμικός. Ο Σωτήρης Μουστάκας υποδίθηκε τον ζωγράφο Τιτσιάνο, αλλά δεν πρόλαβε να δει το φιλμ στο πανί. Από τη ζωή νικημένος από τον καρκίνο στις 4 Ιουνίου του 2007. Η ταινία βγήκε στις αίθουσες με μεγάλη επιτυχία τον Οκτώβρη της ίδιας χρονιάς. Το Νοέμβριο του 2015 ο Μινάς Χατζησάβας έχασε τη μάχη για τη ζωή σε ηλικία 67 ετών. Ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της υπερεπιτυχημένης ταινίας του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Ένας άλλος κόσμος». Το φιλμ βγήκε επίσημα στις αίθουσες μόλις 20 μέρες μετά το χαμό του σπουδαίου ηθοποιού. Ο Bruce Lee ήταν στα πρόθυρα μιας μεγάλης διεθνούς καριέρας όταν πέθανε τον Ιούλιο του 1973 σε ηλικία 32 ετών με την ταινία Enter the Dragon που βγήκε στις αίθουσες στην Αμερική μία εβδομάδα μετά το θάνατό του, έγινε διάσημος παντού. Το φιλμ έσπασε τα ταμεία με έσοδα πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια και τον Bruce Lee να γίνεται αφίσα στα δωμάτια των εφήβων σε όλη τη γη. Μία ημέρα μετά το τέλος των γυρισμάτων των ατέριαστων της ταινίας Misfits, ο Clark Gable εισήχθη στο νοσοκομείο με βαριά στεφανιαία νόσο. Πέθανε στα 59 του από καρδιακή προσβολή 10 ημέρες αργότερα, στις 16 Νοεμβρίου του 1960. Η θρυλική αλλά και καταραμένη ταινία του John Huston βγήκε στα σινεμά τον Φλεβάρι του 1961.
Ο James Dean σάρωσε το αμερικανικό box office το 1955 και το 1956, παρότι δεν έζησε για να το απολαύσει. Λίγες ημέρες μετά το τέλος των γυρισμάτων του film Giant, ο Γίγας σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Ήταν 24 ετών. Εβδομάδες αργότερα, ο επαναστάτης χωρίς αιτία, η προηγούμενη ταινία του, βγήκε στις αίθουσες. Ένα χρόνο μετά, ο Dean ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για το Ανατολικά της Εδέμ και στην επόμενη απονομή και για το Γίγαντα. Όταν ο 28χρονος Heath Ledger βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του τον Γενάρη του 2008 από δηλητηρίαση από κατανάλωση καπιών, όλοι σκέφτηκαν τον σκοτεινό υπότι. Ήταν η ταινία που μόλις είχε ολοκληρώσει. Υποδιόταν τον μοχθηρό Τζόκερ. Το Dark Knight κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2008 και απογειώθηκε στις αίθουσες, φτάνοντας σε αριθμούς ρεκόρ στις Ηνωμένες Πολιτείες, δίνοντάς του μια δεύτερη υποψηφιότητα για Όσκαρ μετά το Brokeback Mountain. Ο Paul Walker σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα το Νοέμβριο του 2013, όταν το πολυτελές σπόρο αυτοκίνητό του καρφώθηκε και σε στήλο και τυλίχθηκε στις φλόγες. Την ίδια περίοδο βρισκόταν στα γυρίσματα του Fast and Furious νούμερο 7. Η ταινία κυκλοφόρησε αρκετούς μήνες μετά τον ξαφνικό χαμό του τον Απρίλιο του 2015. Philip Seymour Hoffman έφυγε από τη ζωή το Φλεβάρι του 2014 μετά από υπερβολική χρήση ουσιών. Είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα για τρεις ταινίες που κυκλοφόρησαν μετά τον θάνατό του. Το 2014 βγήκαν τα «Ο νούμερο 1 καταζητούμενος» και «Ούτε να πεθάνεις δεν μπορείς» και το 2015 το «Hunger Games Mockingjay νούμερο 2». Τέλος, ο Robin Williams αυτοκτόνησε τον Αύγουστο του 2014. Τρεις ήταν οι ταινίες που και εκείνος δεν πρόλαβε να δει στη μεγάλη οθόνη. Το «Boulevard» του Dito Montiel, η μαύρη κωμωδία «A Merry Friggin' Christmas» και το «Μια νύχτα στο μουσείο», το μυστικό του Φαραώ, που βγήκε στα σινεμά τα Χριστούγεννα της ίδιας χρονιάς.